υπάρχουν αρνητικά και θετικά σύμπαντα. Δεν θα το έλεγα. Αλλά ένα σύμπαν, για χάρη της μιας δίκαιης προσφοράς ευκαιριών, έχει και τα δύο. Για να μπορέσουν να... Ο πλανήτης είναι και η γη. Ορίστε. Γιατί έχει χαρακτηριστεί ως ο πλανήτης της ελεύθερης βούλης. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ελεύθερη βούλη υπάρχει παντού. Παντού. Δεν είναι αλήθεια. Κοσμική νόμη είναι για όλο το... Όλη τη δημιουργία. Είναι όντως πλανήτης μάθησης ή απλώς... Είναι ένας πλανήτης ο οποίος πραγματικά δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία για μάθηση, αλλά το ίδιο σημαίνει και με όλους τους πλανήτες. Και με όλα τα περιβάλλοντα, θα έλεγα. Ενσαρκωνόμαστε συγκεκριμένες φορές σε ένα πλανήτη ή πηγαίνουμε και σε άλλους πλανήτες. Πηγαίνουμε και σε άλλους. Ανάλογα το πρόβλημα που θέλουμε να διορθώσουμε, φέρει πριν υπάρχουν πιθανότητες να μπει κανείς στον τροχό της μάθησης και να του δοθούν πολλές ευκαιρίες και να του αρέσει τόσο πολύ ο πλανήτης Γης που να μην μαθαίνει τίποτα. Στην περίπτωση αυτή, το συμβούλιο τον στέλνει σε άλλο πλανήτη. Πήγαινε, παιδί μου. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν πλανήτες καταγωγής μας? Υπάρχουν. Και αυτό πώς μπορούμε? Βιολογικώς μπορεί να το σκεφτείς αυτό. Φερρυπίν, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, πώς έφτασε ο άνθρωπος στον πλανήτη αυτό. Ο άνθρωπος έχει, ο πλανήτης ο δικός μας έχει μια ζωή γύρω στα 4-5 δισεκατομμύρια χρόνια. 4-5 δισεκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, ο άνθρωπος σε αυτή τη ιστορία του πλανήτη αυτού, μαζί με τα ανθρωποειδή, έχει μόνο 500 εκατομμύρια χρόνια. Εντάξει, τα ανθρωποειδή δηλαδή. Θέλω να πω ότι κάτι μεσολάβησε για να έρθει και ο άνθρωπος στον πλανήτη αυτό. Και λέγονται πάρα πολλά, όλα είναι θεωρητικά. Βασικά είμαστε εξωγήινοι, δηλαδή, το ανθρώπινο είδος. Τι πάνω πει, εξωγήινοι είναι όλοι. Ναι, αν λάβεις υπόψη το γεγονός ότι ο πλανήτης αυτός όταν δημιουργήθηκε ήταν σε αεριώδη κατάσταση κλπ. Και του πήρε ένα μεγάλο διάστημα για να φτάσει, για να δημιουργήσει στοιχεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν κάποια επίσημη μορφή ζωή όπως την καταλαβαίνουμε. Αν το λάβεις αυτό υπόψη, θα καταλάβεις ότι ουσιαστικά η εξωγήινη είναι παντού. Μια από τις παρουσιάσεις που έχω, την οποία θα την κάνω κάποιο διάστημα τώρα, είναι εξωγήινοι τα αδέρφια μας. Θέλω να επισημάνω ότι η μορφή, η ανθρώπινη μορφή, ο άνθρωπος ως πρωτογενές φτιάξιμο, σαν εικόνα, πρότυπε, ήρθε για πρώτη φορά στη γη εδώ ή προϋπήρχε της γης? Λοιπόν, απλά, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι προϋπήρχε αλλού. Γιατί ήταν το μοντέλο αυτό για ένα ον αποδοτικότητα του κλπ. Με δύο πόδια και δύο χέρια, υπάρχει παντού. Επομένως, γιατί να ξεκίνησε από εδώ? Την προέλευσή μας εμείς έτσι από περιέργεια πώς μπορούμε να την βρούμε? Από ποιο πλανήτη, ας πούμε, καταγόμαστε? Πολλά λέγονται. Δεν νομίζω ότι είναι και μεγάλος, πολύ σοβαρό αυτό το ερώτημα, γιατί η πνευματική υπόσταση η οποία δημιούργησε τον άνθρωπο εδώ, που εφεύρε το όχημα ουσιαστικά, είχε πρότυπα τα οποία ήταν ήδη γνωστά. Mm-hmm. Κάποια κυρία με ρώτησε για μια έκφραση που είχε σχέση με τα πρότυπα στην προηγούμενη παρουσίαση. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποια κυρία ήταν. Βάση περιπτώσει. Τα πρότυπα υπήρχαν και απλώς έγινε η υλοποίηση στον πλανήτη αυτό και μάλιστα προφανέστατα έγινε και με διάφορες αποχρώσεις. Άλλη μαύρη, άλλη κίτρινη, άλλη άσπρη. Εντάξει. Έγινε, δηλαδή με άλλα λόγια έγινε, ας το κάνουμε και έτσι μπορεί να ταιριάζει πιο πολύ στο Λιοβασίλεμα. Ήταν πολύ ονειροπόλος ο δημιουργός. Έτσι λέει η επιστήμη, αλλά δεν πείθει κανένα. Δεν πείθει. Δεν νομίζω.
ξέρεις με πόσο έχω μιλήσει στον Καναδά, γιατί οι κάτοικοι στο Βόρειο Καναδά είναι κίτρινοι και όχι κόκκινοι, γιατί είναι άσπροι και όχι κάτι άλλο. Αυτό που λες δεν εξηγεί τίποτα. Απλώς είναι μια πιθανότητα την οποία η επιστήμη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει ότι δεν ξέρει. Στην Αλάσκα εμείς θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Μια χαρά, ξέρω πως οι Έλληνες ζουν στην Αλάσκα. Ποιος ζει στην Αλάσκα. Όμορφα είναι, δεν μπορείς να ζήσεις όμως κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αυτοί που ζουν έχουν μάθει έτσι. Εντάξει, και εσύ, αν είχες γεννηθεί εκεί πέρα θα έχεις μάθει. Υπάρχουν εξειδικευμένοι πλανήτες, ας πούμε, που βγάζουν διδασκάλους, ξέρω εγώ, κατηγορίες. Δεν το βλέπω αυτό που λέει, δηλαδή πρέπει να σου το πω, να το πω. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Άμα τους βάλεις όλους όμοιους, θα βαρεθούνε. Τι θα προσφέρουνε. Δηλαδή, ένα καλό θεϊκό σχέδιο επιτρέπει στην ελεύθερη πρωτοβουλία να ανθίσει και να δημιουργήσει μόνη της τους όρους. Αλλιώς βάζεις πολλούς περιορισμούς και ο άλλος θα πει με πιέζεις. Άρα κανονικά πρέπει να έχουμε εμπειρίες από αρκετούς πλανήτες, όχι μόνο από το ηλιακό μας σύστημα, ίσως και από άλλο. Βεβαίως και από άλλο. Κοίταξε να δεις, δεν το έχουμε... Τελικά θα γυρίσω τη σελίδα και θα σου μιλήσω για την επόμενη εβδομάδα και δεν θέλω. Εκείνο που έχει σημασία να καταλάβεις είναι ότι η ψυχή μπορεί συγχρόνως σε ένα τροχό μάθησης να δημιουργήσει ανθρώπους στον πλανήτη Γη συγχρόνως, έτσι, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους να δημιουργήσει κάποιον ο οποίος ζει στο 500 π.Χ. τώρα. Να δημιουργήσει εσένα που ζεις τώρα, να δημιουργήσει κάποιον που ζει στο μέλλον τώρα, να δημιουργήσει κάποιον σε άλλο ηλιακό σύστημα, να δημιουργήσει κάποιον άλλο επίσης ανθρωποειδές, που σημαίνει παρόμοια συνειδητότητα, σε άλλο γαλαξία και σε άλλο σύμπαν και σε άλλη χώρα και παντού. Δηλαδή, μάλλον λέω, δεν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Αυτή η οντότητα μπορεί να ζει παράλληλα σε όλα αυτά. Ζει παράλληλα. Γιατί ζούμε παράλληλα. Ζούμε παράλληλα. Ζούμε στο αιώνιο παρόν. Και όταν λέμε ότι υπάρχει ο σωσίας μας, έχει να κάνει αυτό το εξωτερικό, όχι. Δεν έχει να κάνει. Οι αδερφές ψυχές. Αδερφές ψυχές είναι κάτι άλλο. Αδερφές ψυχές είναι ουσιαστικά δύο όντα υλοποιημένα από την ίδια ψυχή, τα οποία έχουν καρμική σχέση. Έχουν αλληλοχρωστούμενα. Δεν φτάνει δηλαδή να είσαι από τον ίδιο μπαμπά. Πρέπει να έχεις και προσωπικούς λόγους. Κατάλαβες. Καθένας από εμάς δημιουργεί ταυτόχρονα τώρα και αλλού. Καθένας από εμάς με την εκτενή του έννοια του εμάς, έτσι. Όχι ότι εσύ συνειδητοποιείς ότι δημιουργείς τόσα πράγματα, δημιουργείς πολλά πράγματα. Δεν το ξέρεις καν. Αλλά το θέμα είναι ότι η ψυχή σου που δημιούργησε εσένα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα μεγάλο αριθμό από όντα σαν και σένα, άλλου φίλου, σε άλλη χώρα, σε άλλο πλανήτη κλπ. Έχει τη δυνατότητα να το πραγματώνει τώρα. Ναι, δηλαδή τώρα που ζούμε σε εδώ. Σε ανθρώπινη μορφή ή σε κάποια άλλη μορφή. Η ανθρωποειδές ή ανθρώπινη, τι σημασία έχει. Παρόμοια συνειδητότητα, αυτό μετράει. Αυτό δεν το έχω συλλάβει, δεν μπορώ. Πρέπει να κάνουμε ειδική παρουσίαση για αυτό. Ποιο. Ποιο δεν είχε συλλάβει. Δηλαδή, εμείς τώρα μέσα στα ανθρώπινα μας σώματα, έτσι, που ονομαζόμαστε Μαρία, Ανίκη κλπ. Ταυτόχρονα δημιουργούμε κάπου αλλού κάτι άλλο. Να μιλάς δημιουργήστερα, το ξέρεις. Η σκέψη τι είναι. Α, δημιουργούμε ενέργεια, όχι ότι δημιουργούμε. Όχι δημιουργείς, χρησιμοποιείς ενέργεια. Χρησιμοποιείς την ενέργεια.
από ιδέες που είπα ότι μπορούμε και το δημιουργούμε. Η ψυχή σου που έχει μεγάλη πνευματική δύναμη είναι σε θέση να δημιουργήσει μια άλλη Μαρία ή ένα Μάριο κάπου αλλού. Και το κάνει κατά συρροή. Άρα και άλλες ψυχές έχουν δημιουργήσει εμάς. Η ψυχή η μία έχει δημιουργήσει και σένα και τον Μάριο και άλλους πολλούς. Ο μπαμπάς σου είναι η ψυχή. Ανθρωποειδές τι είναι, Στέφανε, ανθρωποειδές τι είναι. Βασικά είναι ένα μοντέλο σαν και εμάς. Ναι, αλλά γιατί λέγεται ανθρωποειδές, δεν είναι άνθρωπος. Δεν λέγεται άνθρωπος. Δεν το λέμε άνθρωπο γιατί δεν είναι τόσο ωραίος όσο εμείς. Παπαναγία. Έτσι νομίζουμε. Αλλά άμα ρωτήσει εκείνους θα πούνε τι άσκημοι που είστε. Ανθρωποειδές μπορεί να λένε πάντα. Και σίγουρα μας λένε. Να ρωτήσω κάτι. Είχα ακούσει ότι τα έμβρια τα οποία συλλαμβάνονται και δεν γεννιούνται ή από έκτρωση ή από αποβολή μεταφέρονται σε κάποιους άλλους πλανήτες και υλοποιούνται εκεί ως ψυχές, ως οντότητες. Okay, θα σου πω κάτι και καλύτερα κρατήσου. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Τα έμβρια τα οποία δεν γεννιούνται ή πεθαίνουν πρωτού γεννηθούν κλπ. Δεν πάνε πουθενά. Δεν έχουν καν ψυχή. Την ψυχή που είχε το σώμα τους που τα υλοποιούσε όταν έφυγε δεν απόκουσαν ποτέ την εμπειρία μιας πραγματικής ανθρώπινης ψυχής μέσα τους. Επομένως, αποτελούνται από υλικά που ανήκουν στον πλανήτη. Εδώ θα μείνουν τα υλικά αυτά και θα ανακυκλωθούν. Ναι, αλλά η ψυχή τους όμως. Με αυτό λέμε ότι η ψυχή του όντως αυτού δεν πήγε ποτέ να παραλάβει καθήκοντα. Δεν παρουσιάστηκε. Γιατί δεν γεννήθηκε. Γι' αυτό και δεν έζησε. Τα σενάρια τα λαμβάνουν αυτά υπόψη τους. Αλλά θα ξαναγεννηθεί κάπου αλλού όμως. Γιατί όταν γεννιόμαστε παραλαμβάνουμε καθήκοντα με το που γέννουμε από τη μήτρα της μητέρας μας. Και το πρώτο σου καθήκον είναι... Και το πρώτο σου καθήκον... Παρουσιαζόμαστε κάπου που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Παρουσιάζεσαι ευπηθώς ανεφέρω και σου λένε μάλιστα μάθε πότε να χρησιμοποιείς τα μάτια σου. 15 μέρες. Μάθε να ανακαλύψεις, προσπάθησε να ανακαλύψεις 6 χέρια και πόδια. 2 μήνες. Δημιούργησε καλούς μύους εδώ πέρα να στηρίξεις το κεφάλι σου. Άλλο ένα μήνα. Και σιγά σιγά γίνεται έτσι. Μέχρι να φτάσεις σε ένα σημείο που το ελέγχεις στο μεταξύ σκέπτεσης. Θυμάμαι την κόρη μου 4 μηνών που πήγα στο κρεβάτι και έμεινα. Είχε δυναμώσει η μύση της και είχε σηκώσει στα χεράκια της και με κοίταγε και μόλις με είδε, έβαλε κάτι γέλια. Γιατί ξαφνιάστηκα που είχε βρει τη δύναμη να στηρίξει το κορμάκι της με τα χέρια της. Και το βρήκε πολύ διασκεδαστικό. Ξεποσκέπτονται, ξηράφει το μυαλό της. Η ψυχή πότε μπαίνει. Γιατί... Η ψυχή δεν χρειάζεται να μπει, μπαίνει όποτε θέλει. Εντάξει, μπορεί να μπει κατά τη στιγμή της γέννησης, μπορεί να μπει αμέσως μετά, μπορεί να έχει μπει προηγουμένως. Δεν χρειάζεται να είναι μέσα ενώ το έμβριο μεγαλώνει. Δεν χρειάζεται. Από τι εξαρτάται. Από τι εξαρτάται για να έρθει η ψυχή. Μα δεν χρειάζεται να έρθει η ψυχή. Η ψυχή θα χρειαστεί όταν το σώμα είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσει. Τώρα κοίταξε να δεις, μπαίνουμε στο θέμα της ηθικής και τα αποφεύγω αυτά. Τα αποφεύγω γιατί είναι πολύ υποκειμενικά. Στις Ινδίες σκοτώνουν τα κοριτσάκια γιατί δεν είναι αγοράκια και είναι ηθικότατη. Άρα η ηθική είναι υποκειμενική. Φαίνεται. Βέβαια είναι. Βέβαια. Τη φτιάχνουν οι άνθρωποι. Όπως και ο νόμος είναι υποκειμενικός. Όχι, λέμε απέναντι τη συνειδητότητα, αν θεωρείτε έγκλημα. Ναι. Απέναντι στη συνειδητότητα. Το μόνο έγκλημα της συνειδητότητας είναι όταν καταχράτεται την ελεύθερη βούληση. Ναι.
Εκεί είναι που φαίνεται η κακή συνειδητότητα. Τα υπόλοιπα τα φτιάχνουν οι άνθρωποι. Με ένα παίρνει το φωτό.